Να κάνουμε ένα σύντομο σχολιασμό για το θέμα αυτό, γιατί υπήρξε ατύχημα στην ηχογράφηση, οπότε πάμε να δούμε λίγο την επίλυση. Καταρχάς, ένα μικρό σχόλιο είναι ότι το θέμα είναι αρκετά επίπονο, δηλαδή αν και είναι το θέμα στο οποίο κάποιος να στηριζόταν, παρόλα αυτά, το ίδιο το αυτόματο είναι αρκετά επίπονο, γιατί είναι αρκετά περίπλοκο. Έχει δηλαδή αρκετές μεταβάσεις και έχει και μια ύπουλη εψιλον κίνηση, η οποία εψιλον κίνηση το περιπλέκει αρκετά. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε εδώ πέρα είναι να κάνουμε τον αλγόριθμο ΕΣΕ στο πρώτο ερώτημα για να απαλείψουμε την εψιλον κίνηση. Εδώ είναι τώρα η εφαρμογή του. Τώρα, κάτι το οποίο με επικούρησε στη διάρκεια της επίλυσης ήταν αυτό εδώ το πινακάκι το οποίο βλέπεις, στο οποίο έχω σημειώσει τα χωρίς διάβασμα. Σημειωθήκαμε. Τα χωρίς διάβασμα δηλαδή, τα έχω σημειώσει ένα ξέχωρο πινακάκι, ούτως ώστε να μην παρατηρώ το σχήμα. Δηλαδή, από τη μία μεριά έχω τον πίνακα μετάβασης, λέει, που πηγαίνει το αυτόματο με 0 και 1, και από την άλλη μεριά έχω και χωρίς διάβασμα πάνω, ούτως ώστε να παρατηρώ το πινακάκι και να μην παρατηρώ το σχήμα. Γιατί το σχήμα είναι επίπονο, έτσι. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε λάθος. Οπότε, αμέσως μετά εδώ είναι το πινακάκι του ΕΣΕ, το οποίο το κάνουμε στο πρόχειρό μας. Εντάξει, κάνε μια αντιπαραβολή αφού κάνεις μια προσπάθεια επίλυσης. Και αμέσως μετά στο καθαρό γράφουμε εφαρμόζοντας τον αλγόριθμο BA-SEBA και προκύπτει αυτό εδώ αυτός ο πίνακας μετάβασης. Σχηματικά το αυτόματο είναι απέσιο, έτσι, και είναι και λογικό γιατί προκύπτουν πολλές μεταβάσεις. Παρ' όλα αυτά όμως είναι μηχανική διαδικασία και εδώ μια συμβουλή η οποία υπήρχε ήταν έτσι να το κάνεις πολύ πολύ αργά αυτό, έτσι, ας σου πάρει και 10 λεπτά, δηλαδή δεν πειράζει, γιατί αλλιώς ας πούμε το περιθώριο λάθος είναι αρκετά αυξημένο. Τώρα, στο δεύτερο ερώτημα που λέει να μετατρέψει το αυτόματο σε ισοδύναμο δετερμινιστικό, τα πράγματα είναι πολύ εύκολα γιατί πλέον έχουμε το πίνακα μετάβαση του μπα στα χέρια μας. Οπότε το να τρέξουμε τον αλγόριθμο μετατροπής μπα σε νουπουά είναι τετριμένο, έτσι. Εδώ είναι και το αποτέλεσμα για να κάνεις την αντιπαραβολή σου. Και αμέσως μετά πηγαίνουμε και σχηματικά το αποτυπώνουμε και τέλειωσε η ιστορία. Εντάξει. Οπότε λοιπόν τα πρώτα δύο ερωτήματα μπορεί να είναι χρονοβόρα, θέλουν έτσι προσοχή, αλλά είναι βατά ερωτήματα. Τώρα, το τρίτο ερώτημα ήταν έτσι μια καινοτομία, η οποία έχει αρκετά έξυπνα στοιχεία και λέει να δώσουμε κανονική έκφραση για τη γλώσσα του αυτομάτου. Και τώρα, προσοχή, γιατί τη γλώσσα του αυτομάτου μπορούμε να τη δώσουμε με δύο τρόπους πρακτικά, έτσι. Ο εύκολος τρόπος είναι να πάμε να παρατηρήσουμε λίγο το δετερμινιστικό αυτόματο, γιατί το δετερμινιστικό αυτόματο σε σχέση με τα άλλα δύο αυτόματα είναι αρκετά πιο εύκολο. Εντάξει, παρατήρησε παρακαλώ το αυτόματο, το πράσινο αυτό εδώ με στη μέση. Και παρατήρησε το εξής. Πώς θα βρω την κανονική έκφραση, θα σκεφτώ ποια είναι τα μονοπάτια τα οποία με οδηγούν σε τελική κατάσταση. Εντάξει, δηλαδή από τα μονοπάτια τα οποία με πηγαίνουν σε μια τελική κατάσταση, εγώ μπορώ να καταλάβω ποιες είναι οι συμβολοσειρές οι οποίες ανήκουν στη γλώσσα. Παρατήρησε δηλαδή ότι αν είσαι στην Q0 και διαβάζεις 0, τότε πηγαίνεις στην Q0, Q2 και διαβάζεις ένα 0 ή 1, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι παίζεις αυτόν τον πάνω κλάδο, ο οποίος πάνω κλάδος περιέχει μόνο τελικές καταστάσεις. Και αυτό σημαίνει ότι σίγουρα αν στην αρχή διαβάσεις ένα μηδενικό, μετά ό,τι υπόλοιπο και να διαβάσεις, για ποιο λόγο, γιατί παίζουμε σε αυτή την περιοχή του αυτομάτου, που έχει μόνο τελικές. Σίγουρα θα απαντήσει ναι. Άρα λοιπόν ένα μονοπάτι το οποίο με πηγαίνει στη τελική κατάσταση είναι αυτό εδώ. Και έτσι λοιπόν έχουμε ότι διαβάζοντας ένα μηδενικό, αμέσως μετά ό,τι και να διαβάσουμε, ανήκουμε στη γλώσσα. Άρα λοιπόν ένα κομμάτι της κανονικής έκφρασης είναι το 0, 0 και 1 αστέρι κλίνερ. Αμέσως μετά πάμε να παρατηρήσουμε ποια άλλα μονοπάτια με πηγαίνουν στη τελική κατάσταση και βλέπουμε ότι αν πάμε από την κάτω μεριά οδηγούμαστε σε μη τελική ακόμα, δηλαδή ήδη από εδώ πρέπει να καταλαβαίνεις ότι η κοινή συμβολοσειρά που με οδηγεί στην Q0 και η συμβολοσειρά 1 που με οδηγεί στην Q1 δεν ανήκουν στη γλώσσα. Έτσι. Τώρα, αφού έχω διαβάσει όμως έναν άσο, τότε είτε διαβάσω έναν δεύτερο άσο ή διαβάσω ένα μηδενικό, τότε πηγαίνω σε τελικές καταστάσεις και εκεί πέρα πάλι έχει μόνο τελικές, οπότε παίζω μπάλα σε αυτό το κομμάτι της κανονικής έκφρασης, το οποίο μπορούμε να το γράψουμε με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι αυτός που φαίνεται εδώ, δηλαδή διάβασε έναν άσο και μετά διάβασε το 0 ή το 1 και πήγαινε σε λούπαρα αμέσως μετά, γιατί από εκεί πέρα ό,τι και να διαβάσει ανοίξει τη γλώσσα. Εναλλακτικά αυτό το δεξί κομμάτι θα μπορούσαμε να το έχουμε γράψει και ως εξής. 1-0 και 0-1 και αμέσως μετά. Όχι ένα 0 και 0, sorry, ένα 0 και ένα 1, δηλαδή ή ένα 0 να διαβάσει για να πας στη τελική ή ένα 1 για να πας στη τελική και αμέσως μετά πήγαινε και διάβασε οτιδήποτε, εντάξει. Και το πρώτο κομμάτι όπως το περιγράψαμε προηγουμένως, αυτός είναι ένας δεύτερος ισοδύναμος τρόπος σε σχέση με αυτόν τον οποίο αναφέρεται.
Πάμε να δούμε όμως λίγο και τη μετατροπή κατευθείαν του αυτομάτου σε κανονική έκφραση, το οποίο μάλλον αυτό υπονοεί εκφώνηση, γιατί για να λέει δώστε για τη γλώσσα του αυτομάτου, εννοεί της κυρίας εκφώνησης, άρα το μπα. Έτσι λοιπόν πιο σωστά θα ήταν να δουλέψουμε κατευθείαν πάνω στο μπα. Πάμε λοιπόν εδώ, πάλι το σκεπτικό είναι το ίδιο. Ποια είναι τα μονοπάτια τα οποία με οδηγούν από την αρχική στη τελική κατάσταση? Να παρατηρήσουμε λοιπόν ότι εδώ υπάρχουν αρκετές παραλλαγές και κάνουμε μια αναλυτική περιπτωσιολογία στο μυαλό μας, έτσι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι από την Q0 για να πάω στη τελική μπορώ να κάνω το εξής: να ακολουθήσω τη μαύρη μετάβαση με το μηδενικό, να πάω στην τελική κατάσταση, όπου εκεί πέρα λουπάρει με ένα. Εντάξει. Έτσι λοιπόν προκύπτουν κομματάκια κανονικών εκφράσεων. Έχω εδώ λοιπόν το 0-1 αστεράκι κλείνε. Αυτός είναι ένας τρόπος για να πάω στην τελική. Αμέσως μετά υπάρχει κι άλλος τρόπος, όμως να πας από την πάνω μεριά. Αν πας από την πάνω μεριά θα έχεις διαβάσει πρώτα έναν άσο, μετά όσα μηδενικά θες, μετά πηγαίνεις με 0-1 και μετά πάλι όσους άσους θες. Άρα λοιπόν αυτό εδώ πέρα είναι το δεύτερο κομμάτι της κανονικής έκφρασης. Τώρα με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, έτσι, αυτό το κομμάτι της κανονικής έκφρασης είναι υποχρεωτικό. Δηλαδή για να πας πρώτη φορά στη τελική κατάσταση θα έχεις πάει ή με τον ένα τρόπο ή με τον άλλο. Ωστόσο, έτσι, να παρατηρήσουμε ότι έχει και αυτή την έψιλον κίνηση, η οποία σε γυρνάει πίσω στην αρχική κατάσταση και έπειτα για να ξαναπάς στην τελική κατάσταση πρέπει να κάνεις πάλι ή τον ένα ή τον άλλο δρόμο. Άρα λοιπόν πρέπει σίγουρα να το κάνουμε μία φορά αυτό το πράγμα, το μαύρο και το μπλε, και μετά μπορούμε να το κάνουμε και όσες φορές επιπλέον θέλουμε. Είναι σαν να σου λέω δηλαδή ότι ακολούθα το μαύρο ή το μπλε, πήγαινε στην τελική και μετά πήγαινε με την εψιλον κίνηση πίσω και πάλι τώρα το μαύρο ή το μπλε για να πας στην τελική και μετά πάλι το μαύρο ή το μπλε για να πας στην τελική. Άρα λοιπόν σίγουρα μία φορά υποχρεωτικά και αμέσως μετά όσες φορές θέλεις. Και έτσι λοιπόν η κανονική έκφραση είναι μία φορά υποχρεωτικά και αμέσως μετά όσες φορές επιπλέον θες. Αυτά λοιπόν αναφορικά με τη συγκεκριμένη άσκηση, η οποία είχε αρκετά επίπονα χαρακτηριστικά.